Είναι η βραδιά του, είναι η μέρα του. Θεωρώ ότι έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα ότι δεν είναι μόνο η μεταγραφή, είναι και μεταγραφή ζωής. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι κάνει άρμα στην καριέρα του, είναι το γεγονός ότι αυξάνει και τις οικονομικές του απολαύες. Διότι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που ξεκινάει να παίξει ποδόσφαιρο δεν σκέφτεται βεβαίως τα λεφτά. Αυτό που σκέφτεται είναι να, πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, που είναι να παίξει στην Ομόνοια, αν είναι παιδί της Ομόνοιας και εκάστοτε ομάδα. Πραγματοποιεί το όνειρο του, μετά βεβαίως θέλει ένα καλό συμβόλαιο, θέλει να παίξει ένα πιο καλό πρωτάθλημα, να πάρει περισσότερα χρήματα, και νομίζω ότι πλέον με όλες αυτές τις συνθήκες ο Μαρίνος Τζονής θεωρώ ότι πραγματοποιεί όχι την μεταγραφή μόνο για αγωνιστικό κομμάτι, αλλά μεταγραφή ζωής. Δεν θα σε διαφωνήσουμε καθόλου, Ονησίφορε, και αναμφιβόλως αυτό που σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες και όση ώρα έβλεπα τον Μαρίνο, να και το πανό, τώρα το διαβάζεις πιο εύκολα. Νομίζω ότι την ώρα που στέκεσαι και περιμένεις να μπεις μέσα στο γήπεδο, ή μάλλον φαντάζομαι ότι ίσως να περνούν όλες οι στιγμές που μπορεί να πέρασε ο Μαρίνος στην Ομόνοια. Πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι μόλις στα 20 του χρόνια ο Μαρίνος Τζονής, αλλά σίγουρα έχει περάσει πολλά και κακές, αλλά και όμορφες στιγμές. Και ναι, είναι... ακούσουμε ακριβώς ναι. Και τις τιμές που γίνονται. Ακριβώς. 65 συμμετοχές και 12 γκολ στο πρωτάθλημα ο Μαρίζον Τζονής. 10 χρόνια, έτσι. 10 χρόνια από τις ακαδημίες της Ομόνοιας, βεβαίως από τον Λυθροδόντα. Αναγέννηση Λυθροδόντας. Ναι. Ακριβώς, ήρθε στην Ομόνοια. Πολύ μικρός. Πέραν από τα 65 παιχνίδια και 12 γκολ που είχε στο πρωτάθλημα, έπαιξε 5 αγώνες κυπέλλου και σκόραρε 2 γκολ. Και σε άλλα 18 παιχνίδια στην Ευρώπη και σκόραρε το φετινό γκολ που ήταν και καθοριστικό και σημαντικό με τη Φλόρα Ταλή. Ναι, είπαμε πολλές οι στιγμές που έζησε και στα κάτω της Ομόνοιας και στα πάνω της, ή καλύτερα αν θέλεις στα πολύ κάτω της και στα πολύ πάνω της, ο Μαρίνος Τζονής. Και νομίζω ότι μίλησες για ένα καθοριστικό γκολ, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά καθοριστικά γκολ, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι πέτυχε τα σημαντικότερα γκολ για να κατακτήσει ομονία το πρωτάθλημα. Ναι, για το πρωτάθλημα. Γιατί εκείνο το γκολ με την ΑΕΛ που πέτυχε στο γήπεδο αυτό στο 90 επέτρεψε στην Ομόνοια να πάει με τις απώλειες που είχε ο Απόλλωνας τότε με τον Ολυμπιακό να πάει αδιάφορη, γιατί ένα, είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήλεγχε η Ομόνοια, είχε χάσει μια-δύο ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν καλή, μπήκε μέσα και άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι και το 1-0 με την ΑΕΚ σε αυτό εδώ το γήπεδο, ο Τζονής ήταν ο σκόρερ. Γενικότερα έχει παίξει, έχει σημειώσει σημαντικά γκολ. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα γκολ, είναι η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή. Και όλα αυτά τα έκανε 20 χρόνων μόλις. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα, γιατί το είπα και στο προηγουμένως ότι έζησε πολλά, αλλά είναι πολύ μικρός για αυτά που έχει ζήσει. Κάνει και τον γύρο του θριάμβου, το γύρο της... Θα χαιρετήσει ουσιαστικά όλο τον κόσμο που... Εντάξει, είναι αποθέωση. Τώρα, βεβαίως. Το λυπηρό για μένα, γιατί ο κόσμος της Ομόνοιας είναι πολύ μεγάλος, δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο να τον ευχαριστήσει όπως θα έπρεπε. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι παιδί της Ομόνοιας, θα πάει στην Αμερική να τον βοηθήσει ο Θεός, να είναι καλά, να μπορεί να αποδώσει αυτά που μπορεί να αποδώσει, να πάει και πιο ψηλά. Και καλή ώρα θα έρθει ξανά να δει ένα παιχνίδι που θα είναι γεμάτο το γήπεδο, να τον αποδώσει πολύ περισσότερο ο κόσμος της Ομόνοιας. Εντάξει, και αγκαγιές ανάμεσα στους πρώην συμπαίκτες του πλέον, γιατί θα πάρει και το αεροπλάνο για να πάει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να ξεκινήσει κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σπουδαίο για τον ίδιο. Και γενικότερα, γιατί μην ξεχνάμε, όταν ανοίγει μια αγορά, ανοίγει για τα καλά και για άλλους ποδοσφαιριστές. Γιατί αν πάει για παράδειγμα ο Τζονής και πετύχει στην Αμερική, εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα. Αμέσως θα κοιτάξουν την αγορά, σου λέει, ξέρεις, υπάρχει εδώ υλικό, υπάρχει ταλέντο,
Γιατί όχι να κοιτάξουμε για άλλους. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που στην δύση της καριέρας τους, μεγάλοι εννοούμε ποδοσφαιριστές, έτσι, που στη δύση της καριέρας τους, οδεύουν προς το MLS για να δώσουν έτσι αξία σε αυτό το πρωτάθλημα και τα χρήματα που δίνονται για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, η παρουσία αυτών των παικτών σαφέστατα βοηθά παίχτες σαν ο Τζονής που πηγαίνουν για να κάνουν. Να ξεκινήσουν την δική τους ευρωπαϊκή καριέρα από την Αμερική βεβαίως. Νομίζω ότι και είναι και αυτός και ένας στόχος, δηλαδή να προσπαθήσει ο Τζονής με την καλή του αγωνιστική παρουσία να κερδίσει και πιο μεγάλα συμβόλαια. Είναι πολλές οι αγκαλιές από όλους, από όλους την Ομονία. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε. Μεγάλους, δεν ξέρω από τον χρόνο αν μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο, γιατί εντάξει είμαστε στα όρια. Να έχουμε μια κουβέντα τουλάχιστον όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο της Ομονίας, για όλους που κάθονται στα σπίτια τους και ναι, στα σπίτια τους, ναι, εδώ αν μπορεί ναι, να πάρει μια κουβέντα. Ναι, Θάνο. Μαρίνος Διονύς, επόμενος δεν μπορούμε να τον έχουμε.